Προεξοφλώ, θα χρειαστώ λίγο παραπανήσιο χρόνο γιατί είναι συμπυκνωμένες και οι επί των άρθρων συζήτηση και οι δύο τροπολογίες που έχει καταθέσει το κόμμα, αλλά και η δεύτερη συζήτηση. Επομένως, θα ξεκινήσω και παρακαλώ πολύ την προσοχή σας, βάζοντας τη θέση μας υπέρ των άρθρων και θα αφήσω και τον κατάλογο μετά, για να είμαι ασφαλής ως προς την ψήφιση και τη στάση του κόμματος απέναντι στα άρθρα. Μετά θα σχολιάσω τις δύο τροπολογίες και θα αναφερθώ πολύ περιορισμένα σε ορισμένα εκ των άρθρων στα οποία έχουμε προτάσεις. Κυρία Κανέλα, επιτρέψτε μία διευκρίνηση μόνο. Στην Επιτροπή δεν κάνουμε ψηφοφορία επί των άρθρων. Αυτή γίνεται στην Ολομέλεια. Ναι. Σας ευχαριστώ που το λέτε. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι η τοποθέτηση επί των άρθρων συνεπάγεται και θέση. Και όταν δεν μπορείς να συζητήσεις και τα 58 άρθρα, δεν θα μείνω μόνο σε αυτά τα οποία συζητιώνται. Επομένως, άρθρο 1 υπέρ, 2 παρών, 3 υπέρ, 4 παρών, 5 υπέρ, 6 παρών, 7 παρών, 8 υπέρ, 9 υπέρ, στο 10 επιφυλασσόμεθα για την Ολομέλεια, 11 και 12 παρών, 13 υπέρ, 14 υπέρ, 15 επιφύλαξη, 16, 17, 18, 19 και 20 υπέρ, 21 κατά, 22 υπέρ, 23 παρών, 24 υπέρ, 25 παρών, 26, 27, 28 και 29 επιφυλασσόμεθα, 30 και 31 είμαστε υπέρ, 32, 33 παρών, επιφύλαξη στο 34, 35 υπέρ, 36, 37, 38 με επιφύλαξη για την Ολομέλεια, 39 κατά και όπως και το 40, 41 παρών, 42 επιφύλαξη, 43 κατά, 44 υπέρ, 45 παρών, 46, 47 επιφύλαξη, 48 κατά, 49 υπέρ, 50, 51 και 52 κατά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα άρθρα αυτά καθ' αυτά. Κατά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το αντικείμενο του παρόντος νομοσχεδίου είναι η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη μέρημνα του Υπουργείου για το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και τους επλήτες που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη υποχρεωτική τους υποχρέωση. Είναι αποκαλυπτικό, το είπα και στην χθεσινή συζήτηση, να έχει τόσο ομή διατύπωση στην πρώτη παράμετρο που λήφθηκε υπόψη για την διαμόρφωση αυτού του νομοσχεδίου, που είναι η γεωπολιτική θέση της χώρας ως επιβάλλουσα τη διατήρηση αξιόμαχων ενόπλων δυνάμεων και συνεπαγόμενοι μεγάλες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό, όταν όλα αυτά τίθενται κυριολεκτικά με τον ένα με τον άλλο τρόπο στην υπηρεσία των πολιτικοστρατιωτικών επιτελείων της Ουάσιγκτον και των Βρυξελών. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο είπαμε όχι. Αφού εκφράστηκα, θα σας πω ότι στο άρθρο 2 θα σας προτείνουμε την απόσταση της παραγράφου 3 και την επαναδιατύπωσή της ως εξής. Στην παράγραφο δηλαδή 4 του άρθρου 63, να μην τα λέω, γνωρίζετε πολύ καλά τι εννοώ σε σχέση με τον νόμο του 1973. Στο επιστημονικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, μηχανικούς, οικονομολόγους, νομικούς και φαρμακοποιούς, η άσκηση του επαγγέλματος ιδιωτικός κατά τα εκτός υπηρεσίας ώρας, είναι η διατύπωση του νομοσχεδίου, συμφώνως προς κανόνες της τέχνης και της επιστήμης τους, να επιτρέπεται κατόπιν εγκριτικής διαταγής του αρχηγού του οικείου κλάδου, δυναμένου να εκχωρήσει το δικαίωμα τούτο στους διοικητές των σχηματισμών. Σας λέω επίσης ενδεικτικά στο άρθρο 5, το οποίο προκειμένου να εναρμονιστεί το νομοθετικό καθεστώς με το ισχύον συνταξιοδοτικό πλαίσιο που ισχύει για όλους τους ανεξαιρέτητους τους στρατιωτικούς, που θέλει τη λήψη της σύνταξης στο 60 ή με τη συμπλήρωση 40 ετών πραγματικής στάξιμης υπηρεσίας, προτείνουμε να διαγραφούν και να αντικατασταθούν αντίστοιχα οι λέξεις επί των κειμένων στις κάτωθι παραγράφους. Σας λέω μία ενδεικτικά μετά το άρθρο 39. Η τροποποίηση του άρθρου 9 του νόμου 3257 του 2004 να έχει ως εξής. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου κατά κλάδων ΑΔΑ του Συμβουλίου, να τίθενται υποχρεωτικώς, εφόσον το επιθυμούν, εκτός οργανικών θέσεων, συνεχίζοντας να ασκούν τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους, εθελοντές μακράς θητείας που χωρίς να έχουν συμπληρώσει 35 έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας, καταλαμβάνονται από τα όρια ηλικίας του βαθμού τους, όπως αυτά καθορίζονται στην περίπτωση Α της παραγράφου 2 του άρθρου 39.
Εθελοντές λοιπόν, σύμφωνα με τα παραπάνω, πρώτον, υπηρετούν με το βαθμό που φέρουν μέχρι την αποστρατεία τους. Κρίνονται κατέτος κατά τις ετήσιες τακτικές κρίσεις ως διατηρητέοι ή μη διατηρητέοι μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου. Δεν υπηρετούν στο εξωτερικό, αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα στις εξής περιπτώσεις: με τη συμπλήρωση του 60ου, για λόγους αποδεδειγμένης σωματικής ανικανότητας, σε περίπτωση που κριθούν μη διατηρητέοι κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις, με αίτησή τους οποτεδήποτε υποβληθεί. Ενώ στις υποπτερ περιπτώσεις, το 12 της ΔΕΛΤΑ του παραγράφου 1, εφαρμόζονται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις όσο ορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα 21 του 1991. Πάμε στο άρθρο 9. Επί του άρθρου 9, αν και στην ιδεολογική έκθεση αναφέρεται ότι επεκτείνεται η ευρετική ρύθμιση για μειωμένο ωράριο εργασίας και στα στελέχη που έχουν ή επιμελούνται τέκνο ή άτομο με αναπηρία 50% που πάσχει από σαχαρώδη διαφύτη ή ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1, εντούτοις στην προτινόμενη διάταξη αναφέρεται μόνο σε άτομα κάτω των 15 ετών. Σας προτείνουμε λοιπόν το παραπάνω μειωμένο ωράριο εργασίας, την εξής αλλαγή που αφορά στην παράγραφο 2, να το τροποποιήσετε ως εξής. Πραγματοποιείται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών των δικαιούχων στρατιωτικών και στρατιωτικών δικαστών των ενόπλων δυνάμεων, εφόσον η αναπηρία είναι τουλάχιστον 67% ή 50% για άτομα που πάσχουν από ζαχαρώδη διαβήτη ή ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1. Στο άρθρο 15, που αφορά τα έξοδα κηδείας στρατιωτικών που κηδεύονται με δημοσία δαπάνη, νομίζω ότι είναι σχεδόν αυτονόητο ότι θα μπορούσαμε στην τροποποίηση που προτείνουμε εμείς να προσθέσετε τα εξής. Όταν οι στρατιωτικοί που κηδεύονται ή αποτεφρώνονται με δημόσια δαπάνη, σύμφωνα με τις διατάξεις παραγράφου 3 του 36 του νόμου 3648 του 8 και του άρθρου 66 του 3883 του 10, απεβίωσαν στο εξωτερικό και κηδεύονται στην Ελλάδα ή και αντίστροφα, καταβάλλονται επιπλέον και τα έξοδα ταρίχευσης, αποτέφρωσης, κατασκευής ειδικού φερέτρου ή τεφροδόχου και μεταφοράς της σωρού ή της τέφρας. 2. Για την κάλυψη των εξόδων κηδείας και των λοιπόν εξόδων της παραγράφου 1 των στρατιωτικών που κηδεύονται ή αποτεφρώνονται με δημόσια δαπάνη, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις, εγγράφονται οι απαιτούμενες πιστώσεις που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας. Στο 18, στο δικαίωμα μειωμένης θητείας, έχω να κάνω τις εξής παρατηρήσεις. Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, με οικογένεια 6 ή περισσότερα ζώντα αδέρφια, όλοι οι αδερφοί δικαιούνται εξάμηνη μειωμένη θητεία, ενώ με 5 ζώντα αδέρφια, μειωμένη θητεία δικαιούνται μόνο οι 2 μεγαλύτεροι αδερφοί. Με την πρόταση του Υπουργείου, το δικαίωμα για μειωμένη εξάμηνη θητεία θα ισχύει για όλους τους αδερφούς της οικογένειας με 4 ή περισσότερα ζώντα αδέρφια. Σύμφωνα με τον ισχύον νόμο, λοιπόν, σε οικογένεια με 4 ζώντα αδέρφια, μόνο 2 αδερφοί δικαιούνται οκτάμηνη μειωμένη θητεία, ενώ σε οικογένεια με 3 αδέρφια, ο μόνος ή ο μεγαλύτερος αδερφός. Με την πρόταση του Υπουργείου θα έχουν δικαίωμα οκτάμηνης μειωμένης θητείας όλοι οι αδερφοί σε οικογένεια με 3 ζώντα αδέρφια. Είναι από τα άρθρα και το διάβαζα γιατί έχει μια ευρύτερη κοινωνική σημασία, στο οποίο είμαστε απολύτως υπέρ. Στο άρθρο 32, στην παράγραφο 1 του άρθρου 32 με τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων του 4407 του 16», σας προτείνουμε να περιληφθούν οι εξής φράσεις. Στο τέλος της παραγράφου 26 του άρθρου 18 να προσθεθεί τελευταίο εδάφιο ως εξής. Για τους ενενεργοί αξιωματικούς που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιημένων εθελοντών του νομοθετικού διατάγματος 445 του 74, το Α160, και των μονιμοποιηθησών εθελοντριών του νόμου 705 του 77, οι οποίοι μέχρι τις 31/12/14 συμπλήρωσαν 25 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, ο χρόνος των περιπτώσεων Β και Γ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του νόμου 24/39 του 96 να υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μονίμου αξιωματικού πέρα από τα 13 έτη από την ημερομηνία κατάταξής του. Ομοίως,
Η υπόψη είναι αξιωματική, προάγονται στο βαθμό του αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων, όπως αυτό καθορίζεται από τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 5 του νόμου 2439 του 1996, όταν συμπληρώσουν τα 34 έτη συνολικής υπηρεσίας στο μέγιστο από την ημερομηνία κατάταξής τους. Για τους αξιωματικούς που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής, δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών. Επίσης, σας προτείνουμε στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του νόμου 4407 του 2016 να προσθεθεί το εδάφιο ως εξής. Οι ανωτέρω οργανικές θέσεις διαμοιράζονται αναλογικά και ισόποσα με εκείνες των αποφύτων ΑΣΥ βάσει του αριθμού αναπροέλευση των αξιωματικών που έχουν συμπληρώσει τον απαραίτητο χρόνο παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό και πληρούν τα κριτήρια προαγωγής. Αυτά τα λίγα θα ήταν ευχής έργων, αν ήταν περισσότερο. Να αναφερθώ εντάχει στις δύο τροπολογίες που έχουμε καταθέσει. Νομίζω ότι θα βρούμε συμπαραστάτες και από άλλα κόμματα. Η τροπολογία αφορά τις συνδικαλιστικές οργανώσεις της Ένοπλης Δυνάμεις και την τροποποίηση του άρθρου 30Γ του νόμου 1264 του 82. Όπως ξέρετε, συνάδελφοι, το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων έχει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που θεσπίζει το Σύνταγμα για όλους τους Έλληνες. Έχει γίνει νομολογιακά δεκτό ότι οι υπηρετούντες της ενόπλης δυνάμεις δεν αποτελούν ειδική κατηγορία Ελλήνων πολιτών, κείμενοι εντός του πεδίου των επιμέρους εγγυήσεων των συνταγματικών δικαιωμάτων, οι οποίες δεν προβλέπουν ρητός εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής τους, ούτε μπορεί να ισχύσει για αυτούς τεκμήριο διαφοροποίησης κτλ. Κτλ. Οι υπηρετούντες λοιπόν, όπως όλοι οι εργαζόμενοι και οι επαγγελματίες, όλος ο ελληνικός λαός, έχουν και δικαιώματα και ανάγκες που αφορούν το σύνολο των όρων άσκησης της υπηρεσίας τους και ευρύτερα τους όρους ζωής των ίδιων και των οικογενειών τους. Τι ζητάμε λοιπόν εμείς? Η ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τη συνδικαλιστική οργάνωση και δράση του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων να εναρμονιστεί τροποποιούμενη στη γενική κατεύθυνση και το βασικό νομικό πλαίσιο που ισχύει για όλους τους εργαζόμενους. Δηλαδή, να έχουμε συγκρότηση δευτεροβάθμιων οργανώσεων με μόνη ουσιαστική προϋπόθεση τη συμφωνία και κοινή απόφαση ορισμένων, δηλαδή τουλάχιστον δύο, όπως προβλέπει ο νόμος και για όλους τους άλλους εργαζόμενους, πρωτοβάθμιων οργανώσεων. Άρα, θα πρέπει να καταργηθεί η περίπτωση Β της παραγράφου 4 του 30Γ του 1264, που προβλέπει τη σύσταση μίας μόνο πανελληνίας ομοσπονδίας. Έπειτα, το σύνολο των μελών της διοίκησης κάθε οργάνωσης των στρατιωτικών, και σε πρωτοβάθμιο και σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, θα πρέπει να απολαμβάνουν των διευκολύνσεων που έχουν και απαιτούνται για την ανάπτυξη της συνδικαλιστικής τους παρέμβασης, λαμβανομένων υπόψη και των ιδιαιτεροτήτων που έχει σε σχέση με τους άλλους πολίτες, η φύση της άσκησης του επαγγέλματός τους. Άρα χρειαζόμαστε, για να υπάρξει κάτι τέτοιο και να είναι υγιές και ανταποκρινόμενο στην πραγματικότητα, το αμετάθετο σε όλη τη διάρκεια της θητείας τους στη διοίκηση της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας οργάνωσης, εφόσον έχουν εκλεγεί, ειδικές συνδικαλιστικές άδειες που να εξασφαλίζεται όμως η ομαλή λειτουργία της διοίκησης όπως καθορίζεται από το 1264, και σας έχουμε καταθέσει λεπτομερώς την τροπολογία. Θα καλέσουμε και άλλους να το σκεφτούν, ότι όταν δεν θέλει κάποιος να τους ξεχωρίζει παρά μόνον ως προς τη φύση της άσκησης του επαγγέλματός τους και όχι ως προς την άσκηση δικαιωμάτων και της απολαβής των υποχρεώσεων που έχουν όταν συνδικαλίζονται μαζί με τον γενικό εργαζόμενο πληθυσμό της χώρας. Μία δεύτερη τροπολογία που σας έχουμε καταθέσει είναι το επίδημα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, κύριε Υπουργέ και κύριε Πρόεδρε, για τα λεγόμενα ελληνικά αμυντικά συστήματα ΑΒΕ. Τι έχει συμβεί? Με το άρθρο 15, παράγραφος 1 του 4024 του 11, προβλέφθηκε η χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και παρασχέθηκε νομοθετική εξουσιοδότηση για τον καθορισμό των δικαιούχων. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, ποιοι είναι οι όροι και ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Έρχεται στη συνέχεια ο νόμος 4354 με το άρθρο 18, το οποίο αντικαθίσταται με το 54 του 4384 του 16. Προβλέπεται η εξακολούθηση της καταβολής του επιδόματος, σειρά κανονιστικών αποφάσεων που έχουν οριστεί για συγκεκριμένες κατηγορίες και συγκεκριμένες ειδικότητες εργαζομένων που δικαιούνται την καταβολή του επιδόματος και έχουν εξειδικευτεί όροι και προϋποθέσεις. Και ερχόμαστε στην πραγματικότητα. Παρά τα αυτά,
ή οι εργαζόμενοι που έχουν εκ της φύσεως το αντικειμένο τους. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ανάλυση τώρα εδώ μεταξύ μας μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας αν έχουν ειδικές επικίνδυνες συνθήκες οι εργαζόμενοι στα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Δεν λαμβάνουν το επίδομα αυτό. Έχουμε λοιπόν στους εργαζόμενους αυτούς συγκεκριμένες θέσεις που προσφέρουν συγκεκριμένη εργασία, για το οποίο σας ζητάμε να μελετήσετε την τροπολογία μας, γιατί έχουμε, πέρα από μια στοιχειώδη οικονομική στήριξη της διαρκούς προσπάθειας των εργαζομένων αυτών, που είναι απαραίτητη και μπορούμε να την προσφέρουμε αποδεχόμενη την τροπολογία του Κομμουνιστικού Κόμματος, να έχουμε και την ανταπόκριση στις ιδιαίτερες δυσχέρειες που συνυφαίνονται με τη φύση και το αντικείμενο της εργασίας τους. Αυτό κατά την άποψή μας θα εξασφαλίσει καλύτερη και ποιοτικότερη υπηρεσία στην εθνική άμυνα και την ασφάλεια, αλλά και θα ικανοποιήσει το αίτημα να αισθάνεται κάποιος ότι έχει υποχρέωση η πολιτεία να διασφαλίζει την καταβολή της συγκεκριμένης παροχής σε όλες τις κατηγορίες. Ενδεικτικά θα σας έλεγα η παραγωγή μεσαίων διατριμμάτων, οι εργαζόμενοι στην Κάνη και στους φρεζοτόρνους, οι εργαζόμενοι στον ποιοτικό έλεγχο παραγωγής μεγάλων διαμετρημάτων. Δεν θέλω να σας κουράσω, είναι τεράστιος ο κατάλογος, τον αναφέρουμε αναλυτικά και είναι αποκατάσταση μιας αδικίας. Κατά αυτήν την έννοια ελπίζω να τις κάνει δεκτές ο Υπουργός και συνάδελφοι και εκτός του Κομμουνιστικού Κόμματος να τις ψηφίσουν. Σας ευχαριστώ για την ανοχή, κύριε Πρόεδρε.